Ένα τρίτο θέμα αφορά την ίδια μας την επιχείρηση. Έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το 2015 και το 2016 δυσκόλεψαν δραματικά εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κατάστασης τα δεδομένα. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρετε, δεν θέλω να σας κουράσω. Είτε αναφορικά με τον τζίρο της επιχείρησης, είτε αναφορικά με το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα που υπάρχει στους Έλληνες ή και στους αλλοδαπούς επισκέπτες, διότι η κρίση, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά αγκαλιάζει και ευρύτερα ολόκληρη την Ευρώπη. Πέραν αυτών, έχουμε επιπρόσθετες επιβαρύνσεις. Καταρχάς, το 2015 και ειδικότερα το 2016, απαγορεύτηκε στην επιχείρηση από την Επιτροπή Παιγνίων η εμπορική επικοινωνία, κάθε εμπορική επικοινωνία και κάθε είδους επικοινωνία και προβολή της επιχείρησης, αν προηγουμένως δεν υπάρχει έκριση από την Επιτροπή Παιγνίων. Θεωρητικά, κάθε φορά που σκεπτόμαστε να μιλήσουμε δημόσια, χρειαζόμαστε την έγκριση της Επιτροπής Παιγνίων για αυτά τα οποία θα πούμε και για αυτά τα οποία σχεδιάζουμε να κάνουμε. Αυτό έχει δυσκολέψει αφόρητα και αφάνταστα τη δική μας επιχείρηση, η οποία δεν είναι μόνο καζίνο, αλλά είναι ένα καζίνο resort. Και κατά συνέπεια, η δική μας ονομασία είναι Club Hotel Casino Λουτράκι και έχουμε επιπρόσθετες αδυναμίες και προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Από εχθές, η Επιτροπή Παιγνίων απέτησε κάθε φορά που ο LTO θα αναφέρει κάτι για το καζίνο Λουτρακίου, να υπάρχει και έγκριση από την Επιτροπή Παιγνίων για αυτά τα πράγματα. Και για κάθε έναν τρίτο συνεργάτη, ο οποίος αναφέρεται σε εμάς, είτε λέγεται Ποσειδώνας Λουτρακίου, είτε λέγεται με οποιοδήποτε άλλο όνομα. Με αυτό απλά θέλω να εξηγήσω για ποιο λόγο η επιχείρηση και το 2015 και το 2016 στα λόγια είναι πάρα πολύ φιδωλή και σκέπτεται κάθε φορά, διότι υπάρχουν πλέον περισσότεροι του ενός καταναγκασμοί.